Κύριε Καρκλά, οι πολιτικοί με ομικροϊόντα συνήθως πριν τις εκλογές επιλέγουν να μεταφέρουν κάποιες όμορφες εξαγγελίες προς τους πολίτες και θεωρώ ότι η μη τήρηση των όσων λένε είναι και ο κύριος λόγος που οι πολίτες απαξιώνουν γενικά τις εκλογές. Το να θεωρούμε ότι με το να λέμε στον κόσμο ότι πρέπει να πάει ψηφίσει ότι θα το καταφέρουμε έχει αποδειχθεί σε όλες τις εκλογικές διαδικασίες ότι δεν αλλάξει ουσιαστικά τίποτα. Προχωρώντας στην ουσία, θα ήθελα να σας πω ότι κάθε μέτρηση έχει τη δική της σημασία. Συμφωνώ με το γεγονός που έχει επισημανθεί ότι θα πρέπει να το μετρούμε. Αλλά το πιο σημαντικό από όλα δεν είναι εμείς να αναλύουμε τις δημοσκοπήσεις. Το πιο σημαντικό είναι να λέμε στον κόσμο, εφόσον έχουμε εκλογές, ποιες είναι οι πολιτικές μας θέσεις, ποιες είναι οι αρχές που θα ακολουθήσουμε εάν εκλεγεί ο δικός μας υποψήφιος και προπάντων πώς θα βελτιώσουμε τα καθημερινά προβλήματα. Σε αυτήν την εκλογική διαδικασία είναι εντελώς απαράδεκτον κατά τη δική μου άποψη να βασιζόμαστε σε οτιδήποτε άλλο εκτός από τις πολιτικές θέσεις. Έντεχνα, τα περισσότερα επιτελεία, κυρίως τα τρία μεγαλύτερα, προσπαθούν να δείξουν κάποια ζητήματα τα οποία κατά τη δική μου άποψη δεν είναι σε καμία περίπτωση είναι οι προτεραιότητες που αντιμετωπίζει ο πολίτης στην καθημερινότητά του. Και θα είμαι συγκεκριμένος. Τον κόσμο τον ενδιαφέρει για το πώς θα καταφέρει να επιβιώσει, τον κόσμο τον ενδιαφέρει πώς θα γίνουν οι γειτονιές μας ξανά ασφαλείς με την τραγική εικόνα που βλέπουμε των μαθητευτικών, τον ενδιαφέρει πώς θα γλιώσει την περιουσία του από τη λέλαπα των εκποιήσεων και τον ενδιαφέρει πρωτίστως πώς θα καταφέρει να παραδώσει στα παιδιά του έναν καλύτερο αύριο. Το να λέμε στον κόσμο ότι έχουμε τα τάδε ποιοτικά χαρακτηριστικά και να τα υποστηρίζουν τα επιτελεία, χωρίς να υπάρχει καμία ουσία στις πολιτικές τους θέσεις, τότε εμείς ήδη έχουμε χάσει κάθε μέτρο. Να μου επιτρέψετε να κάνω ακόμα ένα σχόλιο. Παρακαλώ, έχετε τον χρόνο. Ακούμε εδώ και 1,5 χρόνο, είτε επίσημα είτε ανεπίσημα, ότι αυτές οι εκλογές είναι πολύ σημαντικές επειδή η επόμενη μέρα θα είναι πολύ δύσκολη. Εάν την επόμενη ημέρα έχουμε ακριβώς την ίδια διαχείριση με το τι βλέπουμε σήμερα, τότε με βεβαιότητα θα συνεχίσει να είναι τραγική εικόνα. Γι' αυτό καλό θα ήταν να δούμε πώς θα επιλύσουμε αυτά τα προβλήματα και εάν ο κόσμος θα επιστρέψει κάποτε με ενδιαφέρουσες κάλπες, θα το κάνει μόνο όταν ξεφύγουμε από τις εξαγγελίες. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Κύριος... Ακούμε από τα 4 επιτελεία που βρίσκονται εδώ απόψε, έχω ανημερωθεί η θέση του κύριου Δημητριάδη, ότι το πρόβλημα με τις αιτήσεις για το άσυλο είναι η τεράστια καθυστέρηση. Δυστυχώς δεν είναι η τεράστια καθυστέρηση το πρόβλημα. Ως πρόεδρος της Αρμόδιας Επιτροπής στη Βουλή, μπορώ να γνωρίζω ότι 27.000 αιτήσεις που έχουν ακουστεί δεν καθυστερούν από το Υπουργείο Εσωτερικών, αλλά καθυστερούν στην πρώτη και στη δεύτερη έφεση, όταν οι αιτητές ασύλου που έχουν απορριφθεί αιτούνται νέα ευκαιρία για να επανεξάσουν τις αιτήσεις ασύλου. Επίσης, όταν θεωρούμε ότι ένα πρόβλημα το οποίο αυτή τη στιγμή μιλούμε στο 6% αιτητών ασύλου κατά αναλογία πληθυσμού και είναι το ψηλότερο στην Ευρώπη, θα λυθεί με γρηγορότερες εξετάσεις, τότε με μαθηματική ακρίβεια δεν θα επιλύσουμε το πρόβλημα. Και θα σας πω κάτι σημαντικό. Υπάρχουν 9 ευρωπαϊκές χώρες που είναι αυτή τη στιγμή οι καλύτερες στη διαχείριση του μαθητευτικού, δεν τους έχει αποδοθεί καμία ποινή από την Ευρωπαϊκή Ένωση και έχουν επιλέξει ένα ξεκάθαρο τρόπο να σταματήσουν αυτό το πρόβλημα. Είναι η άμεση παγωποίηση κάθε νέα αίτηση ασύλου, η αποκοπή και του τελευταίου ευρώ που δαπανά το κράτος, για στήριξη αυτών των ανθρώπων. Και το τρίτο και το πιο σημαντικό είναι η άμεση απέλαση, οι μαζικές απέλασεις δηλαδή, και μετά από τις αποφάσεις του ΕΔΑΔ που αφορούσαν την Ισπανία και την Ελλάδα, έχουμε κάθε δικαίωμα το 2021, έχουμε το κάθε δικαίωμα να πράξουμε το ίδιο. Οτιδήποτε άλλο θα διαμορφωθεί απλώς το πρόβλημα. Ευχαριστώ, κύριε Ρεδιγκιώτη. Η προεκλογία του ΕΛΑΜ επίσημα, κύριε Καρεκλά, είχε ξεκινήσει στις 26 του Οκτώβρη. Από τη μέρα που έχουμε αποφασίσει σαν κίνημα να ασχοληθούμε με τις εκλογές, αντιμετωπίζουμε μια θετική εικόνα ως προς την υποψηφία του κ. Χρήστου και αυτό θεωρώ ότι σε όλες τις δημοσκοπήσεις καταγράφεται. Η προσωπική μου άποψη είναι ότι ο κ. Ορεινός είναι ένας επιστήμονας του είδους. Ανάλογα με τις παιδές που είχα, μπορώ να σας διαβεβαιώσω ότι διαχρονικά αποδεικνύεται σωστός στις προβλέψεις του και θεωρώ εξαιρετικά σημαντικό αυτό που έχει αναφέρει όσον αφορά την τάση. Δηλαδή, το σημαντικό για τα επιτελεία που έχει αναφερθεί και πριν είναι να παρακολουθούμε τις τάσεις και να μπορέσουμε να συγκρίνουμε εάν υπάρχει διαφοροποίηση όντως στο τι πιστεύει ο λαός σε κάθε χρονικό διάστημα. Από εκεί και πέρα, για να είμαι ουσιαστικός, θα ήθελα να σας πω ότι εμείς αυτό που λέμε στους πολίτες είναι ότι θέλουμε να μας δώσουν την κατάλληλη δύναμη
για να μπορέσουμε να σταθούμε όπως πρέπει απέναντι στην επόμενη κυβέρνηση, όποια και αν είναι αυτή. Και τι εννοώ με αυτό. Για να μπορέσει ο κόσμος να έχει μια δικλίδα ασφαλείας, τότε θα πρέπει να διαδραμώσει το ΕΛΑΜ. Είτε αυτό είναι το μαστευτικό, είτε είναι οι εκποιήσεις, είτε είναι η ακρίβεια, είτε είναι το τεράστιο πρόβλημα του δημογραφικού, είτε είναι οτιδήποτε άλλο να απασχολεί τους πολίτες. Και θα σας πω κάτι που δεν το έχουμε ακούσει πολύ στις συζητήσεις που κάνουμε. Οι πολίτες, κύριε Καρεκλά, έχουν ένα βασικό ερώτημα που πάντα μένει αναπάντητο. Τι θα συμβεί την επόμενη των εκλογών με όλα όσα τους ταλαιπωρούν. Και δεν θα κουραστώ να το λέω, για να αντιληφθεί και ο τελευταίος που θα μας ακούσει, ότι όταν τελειώσει τη δεύτερη Κυριακή η εκλογική διαδικασία, τα προβλήματα του κόσμου θα είναι ακριβώς τα ίδια. Και την επόμενη των εκλογών δεν θα ενδιαφέρει κανέναν εάν ο τάδε υποψήφιος είπε ότι θα κάνει αυτό το πράγμα και ο άλλος είπε ότι θα κάνει το άλλο πράγμα. Να σας πω επίσης ότι το αμέσως επόμενο διάστημα θα τελειώσει το χρονικό περιθώριο που έχει θέσει ο πρόεδρος της Δημοκρατίας όσον αφορά τις εκποιήσεις. Και αν οι πολίτες γνώριζαν ποιες είναι οι θέσεις των τριών βασικών υποψηφίων για τις εκποιήσεις που απασχολούν το 50% της Κύπρου, τότε είμαι βέβαιος κανένας από αυτούς δεν θα έπρεπε να παίρνει πάνω από 15%. Επειδή μαθηματικά αυτοί που κινδυνεύουν να χάσουν τις περιουσίες τους έχουν στην προτίμησή τους υποψήφιους που συμφωνούν με αυτές τις πολιτικές. Και επίσης, να σας πω ένα τελευταίο, θα ήταν εξαιρετικά ενδιαφέρον να μας αναλύσουν οι υποψήφοι ποιες είναι οι θέσεις τους για το δημογραφικό. Έχουν μπει και από εδώ και αν τους δοθεί ευκαιρία θα πούν αυτά τα πράγματα. Όμως, μια ερώτηση έχω για εσάς, για το ΕΛΑΜ. Ναι. Το οποίο υποτίθεται στο παρελθόν θεωρείται μια σκληρή ψήφος, αν είμαι σωστός, κύριε Ορεινέ. Ναι, αλήθεια το. Και βλέπω αυτή τη στιγμή, στην ουσία είναι από τη λέξη διάτρετη η εικόνα. Δηλαδή, 7% στον κύριο Κολοκασίδη, 4% στον Δημητριάδη, 7% στον κύριο Μαυρογιάννη, 7% στον κύριο Νεοφίτου, 22% στον κύριο Χριστοδουλίδη και 43% στον κύριο Χρήστου, 4% στον κύριο Χριστοφίδη. Θέλω να πω ότι τι είναι αυτό που δεν υπάρχει αυτό το συμπαγές κοντά σας. Να απαντήσω εγώ νομίζω. Πρώτα να πω την άποψη. Πρώτα να πω. Γιατί το θέμα είναι αυτό που έχουμε αναλύσει από τις αρχές μαζί, Γιάννη, ότι ή να παραδεχτούμε ότι σε αυτές τις εκλογές οι εκλογείς πλέον δεν εισακούνται ακόμα στον βαθμό που ακόμα στο παρελθόν, όπως έχουμε δει πολλές φορές. Άρα αυτό ισχύει για το ΕΛΑΜ και για όλα τα κόμματα, όπως βλέπουμε. Ή αν δεν θα το παραδεχτούμε, θα περιμένουμε να υπάρχουν συσπυρώσεις. Επειδή είπα εγώ άρα περιμένουμε ψήφος, να δούμε. Υπάρχει σκληρή ψήφος. Εντάξει. Αυτό, για αυτό, βάσει αυτού του είδου. Διαφορετικά στα άλλα. Εντάξει. Η σκληρή ψήφος του ΕΛΑΜ θεωρώ ότι δεν σημαίνει ότι είναι η ιδιοκτησία του ΕΛΑΜ ο κάθε πολίτης που ψηφίζει. Η σκληρή ψήφος σημαίνει ότι αυτός που επιλέγει να ψηφίζει ΕΛΑΜ ή το οποιοδήποτε άλλο κόμμα έχει τη συνείδηση του, στη συνείδηση του ξεκάθαρο ότι αυτή είναι η επιλογή του. Μάλιστα. Να σας πω κάτι. Το να δείχνει η οποιαδήποτε μέτρηση ότι το ΕΛΑΜ έχει 30, 40, 50 ή 60% συσπήρωση δεν θεωρώ ότι είναι απόλυτα αντιπροσωπευτικό, ειδικά για το ΕΛΑΜ. Επειδή όταν σηκώσει κάποιος το τηλέφωνο και ρωτήσει τον οποιοδήποτε πολίτη τι θα ψηφίσει, δεν ήταν πάντα εύκολο να απαντά κάποιος ότι θα ψηφίσει ΕΛΑΜ. Και αυτό σας το λέω με πάσα βεβαιότητα, ότι η συσπήρωση του ΕΛΑΜ αποκλείεται να είναι 43%. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Παπαγιάννη. Και σίγουρα δεν θα έχουμε αυτές τις απώλειες που βλέπουμε προς τους υπόλοιπους υποψήφιους. Κύριε Καρεκλά, το 2013 έχει γίνει ένα κούρεμα. Το 2023 οι κουρεμένοι καταθέτες ακόμη περιμένουν τη δικαίωσή τους. Το 2018 η Βουλή με ψήφους του Δημοκρατικού Συναγερμού και του Δημοκρατικού Κόμματος έχει οδηγήσει αυτούς τους πολίτες να είναι όμοιροι απέναντι στις τράπεζες. Το 2023 οι πολίτες αναμένουν να βρεθούν λύσεις για αυτόν τον τεράστιο πρόβλημα. Εν έτη 2023 η χώρα μας έχει την τραγική πρωτιά όσον αφορά τις αιτήσεις ασύλου ανά την Ευρώπη. Κανένας από τους τρεις υποψήφιους δεν πρόκειται να λύσει το πρόβλημα με εσές που έχουν. Η χώρα μας το 2023 έχει τη χειρότερη αναλογία όσον αφορά το συνταξιδοτικό και την αδικία που υφίστανται όλοι οι χαμηλοί συνταξιούχοι. Ακούμε ότι η κατώτατη σύνταξη είναι στα 710 ευρώ, ενώ στην πραγματικότητα δεν έχω μιλήσει ούτε ένα λεπτό. Συνεχίστε. Συνεχίστε. Ολοκληρώστε. Στην πραγματικότητα δεν είναι αυτή η εικόνα. Βλέπουμε το δείχτη γεννήσεως στην Κύπρο από το γηγενή πληθυσμό να είναι ο χαμηλότερος από την ίδρυση της Κυπριακής Δημοκρατίας. Βλέπουμε ταυτόχρονα τις γεννήσεις από ζευγάρια μεταναστών νόμιμων ή παράνομων να έχουν αυξήσει το συγκεκριμένο δείχτη στο 1,4. Αυτό σημαίνει ότι η δημογραφική αλλίωση είναι εντός των πυλών. Αν μου επιτρέπετε, επειδή οι κάρτες είναι για τον δεύτερο γύρο, ρωτώ εσείς τι θα κάνετε εσείς στο δεύτερο γύρο. Εδώ είναι ερώτηση. Αν μπορείτε να πείτε. Θα σας πω. Έχω ξεκινήσει και έχω αναφέρει τα κύρια προβλήματα που αντιμετωπίζει η κοινωνία.
έχω επισημάνει ότι κανένας από τους τρεις δεν προτείνει τίποτε συγκεκριμένο για αυτά τα τρία θέματα και θα κατάληγα με το εξής, ότι όταν τελειώσει η πρώτη Κυριακή, αναλόγως με τη δύναμη που θα έχει το ΕΛΑΜ, θα αποστείλουμε το ίδιο ερωτηματολόγιο στους δύο απομείναντες. Με τις 15 βασικότερες θέσεις μας και αυτές που απαιτούμε να πάρουν γραπτός θέση οι δύο υποψήφοι για να συνεδριάσει η Κεντρική Επιτροπή του ΕΛΑΜ και να πάρει την ανάλογη απόφαση. Ευχαριστώ. Αφήστε με να πω μία κουβέντα, επειδή είναι σημαντικό και θέλω να ολοκληρώσω αυτό που θέλω να πω. Έχουμε εκλογές και αυτός που θα αναλάβει το τιμόνι του κράτους δεν θα μπορεί να μιλά με γενικό λόγο. Τα προβλήματα τη Δευτέρα μετά τις εκλογές θα είναι τα ίδια. Και εάν παραμείνει αυτή η κατάσταση, σας λέω ότι η κοινωνία βράζει και δεν θα έχουμε εύκολη συνέχεια. Η οικονομική κρίση που επέρχεται θα είναι μεγαλύτερη από το 2022. Γι' αυτό παρά να μαλώνει ο καθένας και να λέει ανούσιες δηλώσεις, καλό θα είναι να πούμε τι θα κάνουμε. Ευχαριστώ.